Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Κώστα. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα έχουμε πάλι καλεσμένο Πάρη. Εννοείται. Τι φάσουλα παίζει? Λοιπόν, έχουμε το λεγόμενο Κοσλιμπ, όπως τον λέμε όλοι εδώ πέρα. Μιλάμε όλοι με ονόματα Twitter σε αυτό το γραφείο. Λοιπόν, ο Κώστας τι είναι? Εγώ θα πω τα λίγα. Έχουμε φτιάξει κάποια προϊόντα σε αυτή την εταιρεία. Ένα από αυτά λέγεται Sorcerer, το έχουμε πει, είναι ένα online ID. Και ένα άλλο προϊόν το οποίο έχουμε φτιάξει λέγεται Stolos, το οποίο ήταν. Πετυχημένο. 100% μιλάμε τώρα για πάταγο. Αλλά λοιπόν, τι είναι ο Stolos βασικά? Είναι ένα εργαλείο το οποίο οργανώνει τα περιβάλλοντα προγραμματισμού των προγραμματιστών σε εταιρείες που δουλεύουν με Docker. Αυτό το οποίο βασικά έκανε εν πολύ συντομία είναι, αντί να χρειάζεται να φορτώνεις τον υπολογιστή σου κάθε φορά με τον Docker, Virtual Machines και τα συναφή, τα έτρεχε όλα αυτά στο cloud, αλλά χρησιμοποιήσεις τον αγαπημένο editor. Γιατί μιλάω στον άριστο, χρησιμοποιήσεις τον αγαπημένο editor, ID και οτιδήποτε θέλεις. Και ο Κώστας από εδώ ήταν σε μια εταιρεία που ήταν οι πρώτοι μας πελάτες πάνω στο προϊόν και ήταν ενθουσιασμένος με αυτό. Ναι. Σωστά. Ισχύει. Λοιπόν, οπότε μιλούσαμε μια μέρα στο Twitter. Mm-hmm. Μας λες να κάνουμε κάτι, να μιλήσουμε για το Stolos, αν θυμάμαι καλά, και σου λέω θα να μιλήσεις εσύ και να κάνουμε γενικά κουβεντολόγιο. Οπότε θες να μας πει λίγο παραπάνω τι είσαι, τι κάνεις τώρα και... Ναι, θέλω. Λοιπόν, καταρχάς μου έκανε εντύπωση που δεν είχατε σκεφτεί από μόνοι σας να κάνετε επεισόδιο για Stolos, γιατί είναι αγαπημένο εργαλείο. Είσαι φανατικός, ε? Είμαι φανατικός. Δηλαδή... Χρησιμοποιείς ακόμα Stolos? Όχι, γιατί έχει γίνει tear down ο server που το είχαμε κάνει install. Και μετά δεν ξέρω, δεν μπήκε απλά ποτέ ξανά στο workflow. Αλλά είναι ένα εργαλείο δηλαδή που εάν μου το ξανάδινες θα το χρησιμοποιούσα εύκολα. Δεν ήταν ότι θα το σκεφτώ. Πολύ ωραία. Τέτοια. Το χρωστάμε ένα extreme coverage κι αλλιώς έχουμε πει. Ναι. Βασικά πριν πάμε εκεί, πες μας λίγα λόγια για σένα, που βρίσκεσαι, τι κάνεις τώρα, περίπου τι κάνεις στη ζωή σου. Όχι την προσωπική, την επαγγελματική κυρίως. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Στοκχόλμη. Είμαι software engineer στη Detectify. Δουλεύω σε Golang Microservices. Ασχολούμαι αρκετά με το κομμάτι του cloud, στην AWS κυρίως. Και τώρα που έχει πάρα πολύ κρύο, έφυγες από το Στοκχόλμη που έχει φοβερό κρύο και ήρθες στην Ελλάδα που έχει φοβερό καιρό, σχεδόν. Όχι. Cold, darkness, snow, αυτά είναι τα αγαπημένα μου, οπότε είμαι μια χαρά. Okay. Και θα πρέπει να έρθετε, είναι φοβερά. Το έχουμε ξανακάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο Στοκχόλμη για 4-5 μέρες. Δεν είναι για να πεθάνεις από κρύες. Τέλος πάντων, εντάξει, εκεί πέρα νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση του. Ποιον καιρό προτιμάς? Εγώ είμαι φανατικός της Ελλάδας, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά τι να κάνουμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν περίεργες διαθέσεις. Συμφωνώ. Περίεργες διαθέσεις, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, ο Στόλος. Για πες, λοιπόν, τι έκανε για σένα, πώς το χρησιμοποιούσες γενικά? Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Εγώ καταρχάς, έχει σημασία μάλλον το πώς γνώρισα το Στόλο. Okay. Πριν από πότε ήταν. 4 χρόνια πριν, κάτι τέτοιο, στο Mandinat, μια εταιρεία που έχουμε φίλους στην Ελλάδα, η οποία ασχολείται με mobile advertising κτλ. Αλλά το infrastructure από πίσω τότε ήταν ακόμα χερόκου. Ψάχναμε τρόπο να κάνουμε migrate σε AWS κτλ. Δεν είχα πολύ μικρή νομίζω επαφή μέχρι τότε με Docker. Δεν το είχα καν στο workflow μου. Και γνωρίζω τον κύριο από εδώ. Γνωριστήκατε? Δεν θυμάμαι πραγματικά. Περίμενε. Αρχικά γνωριστήκαμε νομίζω επειδή δουλεύαμε σε γειτονικά γραφεία πριν από πιο πολλά χρόνια. 5-6 χρόνια πριν. Τι μπορώ καν να θυμηθώ. Αθηνάς 2. Περίμενε, εσύ πότε δούλευες εκεί? Α, 2013, κάτι τέτοιο. Δούλευες σε κοινή μας αγαπημένη εταιρεία τότε και εμείς είχαμε το γραφείο δούλευα από εκεί προσωρινά. Ναι. Ξέρεις πότε λέει. Ναι, κατάλαβα. Okay. Κατάλαβα. Ναι, και γνωριζόμασταν μόνο φατσικά. Δεν μιλούσαμε δηλαδή για κάτι συγκεκριμένο. Απλά είχαμε εντελώς μικρή επαφή, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς, νομίζω Twitter, δεν θυμάμαι κάτι έγινε και κάπως γνώρισα το Στόλος. Δεν θυμάμαι όμως τώρα ακριβώς. Σου μιλάω, μου ψιλοεξηγείς, μου αρέσει το concept. Του λέω όμως δεν ξέρω καθόλου Αντώνη από Docker να το χρησιμοποιώ στο workflow μου, θέλω να με βοηθήσεις. Και ήρθα λοιπόν παιδιά εδώ ακριβώς. Με έβαλε στον πίνακα, μου έμαθε να το χρησιμοποιώ σωστά και τέτοια και κατάλαβα λοιπόν μετά ακριβώς πώς μπορεί το Στόλος να βοηθήσει το καθημερινό μου workflow και εν τέλει το πώς θα έφτανε το application που έφτιαχνα μέχρι το staging και το production. Φαντάσου, έχω κάνει feature request στον Αντώνη, κάντε κάτι με το Στόλος να βγαίνει και production.
Άλλο που δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, ήταν, είναι περίπλοκο όλο το σκηνικό. Ναι, ισχύει. Είναι για άλλο πράγμα. Αλλά φαντάζομαι λοιπόν ότι για εμένα, στην αρχή τουλάχιστον, είχα συνδέσει Docker ίσω με στόλο. Δηλαδή, δεν έκανα κάτι Dockerized χωρίς να είναι στο στόλο. Okay. Μετά ανακάλυψα και άλλες ανάγκες. Τύπου ήθελα να δοκιμάσω. Σε μια παρένθεση, πες να μην υπάρχει καλύτερο testimonial ποτέ για κανένα προϊόν σε όλο τον κόσμο στην ιστορία του software. Συνέχισε. Άκου, τι έγινε μετά. Βασικά να κάνω ένα γρήγορο wrap-up του, να πω επειδή πετάμε κάποιους ορισμούς και ίσως κάποιοι να μην είναι τόσο γνώριμοι τέλος πάντων στον κόσμο. Αρχικά μιλήσαμε για Heroku. Το Heroku έχουμε μιλήσει και σε άλλο επεισόδιο. Ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα για να μπορέσει να στείλει την εφαρμογή σου και να δουν οι χρήστες. Πρακτικά παίρνει τον κωδικά σου, κάνει κάποια μαγικά τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν σε ένα για αρχή και μετά φροντίζει η εφαρμογή σου να είναι πάντα και να απαντάει τα request. Μιλάμε για web εφαρμογές, έτσι. Είναι containers που δεν βλέπεις ότι είναι containers. Αυτό, ναι. Είναι σαν αυτό που κάνει τον Docker, το οποίο το έκανε και πριν τον Docker. Δηλαδή είναι ίδια παρόμοιες μόνο τεχνολογίες, απλά ποτέ εσύ δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κάνει τελείως. Είναι ένα μαύρο κουτί. Στέλνεις κώδικα, τρέχει πρόγραμμα. Αυτό. Μετά μιλήσαμε για AWS. Το AWS είναι τα Amazon Web Services ή ουσιαστικά η cloud υπηρεσία της Amazon. Αντίστοιχη με το Azure, το Google Cloud ή το DigitalOcean και πολλά άλλα που υπάρχουν. Και ουσιαστικά αυτό που ήθελε να κάνει τότε ο Κώστας στην εταιρεία που δουλεύει ήταν μια εφαρμογή την οποία την είχαν φτιάξει για να παίζει σε Heroku. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά φτιαγμένη γι' αυτό. Να φτιάξουν τη δικιά τους υποδομή σε Amazon Web Services. Άρα ουσιαστικά να έχουν δικούς τους servers και πλέον να διαχειρίζονται εκείνοι τους servers για να ρίξουν κόστος και ενδεχομένως άλλα πράγματα τα οποία έχει μια τέτοια αλλαγή. Για scale-up και τα λοιπά. Ναι, για να μπορείς να εξυπηρετείς παραπάνω χρήστες και ούτω καθεξής. Σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά είχε ξεκινήσει και να μιλάει για τον Docker, το οποίο είναι μια τεχνολογία για να πακετάρει ουσιαστικά εφαρμογές και να τις τρέξεις στο cloud, την οποία μπορείς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσεις και στον δικό σου υπολογιστή για development. Και ουσιαστικά ο στόλος ήταν αυτός που σου επέτρεπε να τρέχεις εφαρμογές στο cloud, αλλά να κάνεις develop στον υπολογιστή σου. Άρα ουσιαστικά πήγαινε να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους. Και τώρα λοιπόν που και ο υπόλοιπος κόσμος καταλαβαίνει τι λέμε, συνέχισε από εκεί που ήσουν, ουσιαστικά έλεγες για το στόλο και ουσιαστικά πώς το χρησιμοποιείς. Άρα πώς χρησιμοποιείς ένα τέτοιο εργαλείο, ποια είναι η καθημερινότητά σου, μάλλον πιο πολύ τότε. Σαν προγραμματιστής, ποια είναι η καθημερινότητά σου, ποια προβλήματα πρέπει να σου λύσει. Είχε μείνει, συγγνώμη, και ακριβώς στο σημείο, εγώ το ξαναλέω, είχε πει ότι αν να το τρέξω σε Docker, θα το κάνω develop σε στόλο. Αυτό ναι, ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο develop, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, μετά ήθελα να δοκιμάσω κάτι, δεν θυμάμαι. Kafka, νομίζω. Ήθελα να κάνω ένα dummy application και ήθελα να το δοκιμάσω. Αλλά τώρα λέω, πού να στείλω zookeepers από εδώ από εκεί για το Kafka, και στον υπολογιστή μου ειδικά δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Βρίσκω ένα ωραίο image, σιγά μην το τρέξω επίσης πάλι στον υπολογιστή μου, στόλος. Και δηλαδή, οτιδήποτε γινόταν dockerize, αρκετές φορές, να μην πω πολλές, αρκετές φορές γινόταν deploy και run μόνο στο στόλος και όταν, ξέρω εγώ, ήθελα να κάνω develop κάτι παραπάνω, ήθελα να κάτι που αφορούσε και local development, τότε το μεγάλη πιθανότητα υπήρχε να το τρέξω και στον υπολογιστή μου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ξέρετε, κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς θα σας είναι. Όχι, δεν πειράζει. Ωραία, ναι. Okay. Μπορώ να μιλήσω με το στόμα. Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε γιατί είπες ότι είχατε τις εφαρμογές σας στο Heroku που είναι κάτι, μια έτοιμη υπηρεσία, στέλνει κώδικα, τρέχει πρόγραμμα και θέλετε να πάτε σε δικούς σας servers στην AWS. Εντάξει, στην Amazon. Γιατί όλο αυτό. Γιατί να κάνουμε migrate από το Heroku. Ναι, γιατί να φύγεις από κάτι το οποίο ήταν έτοιμο και δούλευε και να πας σε κάτι το οποίο χρειάζεται να διαχειριστείς. Επειδή από ένα scale και πάνω το Heroku γίνεται αρκετά ακριβό και είχαμε κάποια προβλήματα τύπου, ας πούμε, θέλαμε να βγάλουμε κάποια hotfixes και υπήρχαν αρκετά συχνά. Ήταν μια περίοδος που υπήρχε συχνά πρόβλημα στα καινούργια deployments στο Heroku. Οπότε ενώ πουσάραμε κάτι στη master, τελικά δεν έβγαινε ποτέ στην παραγωγή γιατί κάτι χάλαγε στη μεριά του Heroku. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ήταν σχεδόν λίγο, δεν ξέρω, αγριεμένη η απόφαση. Λέω, εντάξει, ήθελα πιο πολύ control ούτως ή άλλως για αρκετό καιρό. Ήθελα να μειώσω λίγο επίσης και τα κόστη και τα λοιπά. Και βασικά κάπως έτσι, δεν ήταν δηλαδή ότι είναι απέσιο το Heroku ή κάτι τέτοιο. Απλά κατάλαβα μέχρι ποιο scale μπορώ να το χρησιμοποιώ εγώ. Είχες περιθώριο από άποψη ανθρωπορών όμως, δηλαδή δεν είναι ότι επειδή πήγατε στην AWS χρειάστηκε να προσλάβεις άλλο ένα άτομο να το διαχειρίζετε. Όχι, για τη διαχείριση όχι, εντάξει. Ίσως δεν είναι και το project τόσο μεγάλο, δηλαδή διαχειρίζεται
Ναι, γι' αυτό εξαρτάται. Αν εγώ το έχω υπόψη μου, δηλαδή εντάξει, το διαχειρίζομαι. Δεν είναι ότι χρειάζεται έναν DevOps μόνιμα να παρακολουθεί το infrastructure και τέτοια. Αλλά όταν αποφάσισα να κάνεις την αλλαγή, ήσουν ένας προγραμματιστής που ήξερες Python. Σωστά. Και χρειάστηκε ένα Django, ναι, το οποίο είναι και ουσιαστικά το framework που χρησιμοποιούμε κι εμείς. Είμαστε λίγο biased υπέρ του Django. Ναι, ναι, εντάξει, εγώ πάρα πολύ. Αγαπάμε. Πάρα πολύ. και χρειάστηκε να πας και να μάθεις ενδεχομένως κάποιες παραπάνω γνώσεις για να μπορείς να το κάνεις αυτό σε AWS ή να το κάνεις κάπου αλλού, να διαχειριστείς τα δικά σου μηχανήματα. Mm-hmm. Ουσιαστικά, πότε ήταν η στιγμή που εσύ είπες ότι ο κόπος που θα βάλω. Γιατί νομίζω δεν είχες διαχειριστεί πριν μηχανήματα δικά σου. Όχι, okay, είχα διαχειριστεί. Άρα είχες ήδη γνώσεις. Αλλά όχι dockerized. Okay. Αλλά είχα διαχειριστεί. Δηλαδή, ας πούμε, και σε προηγούμενη δουλειά μου ήμουν πρακτικά DevOps, κάτι τέτοιο. Ήμουν υβρίδιο μεταξύ Dev και Ops. DevOps. Ναι, αλλά οκ. Okay. Αλλά ήμουν developer που απλά έκανε και εσύ Ops tasks, ας πούμε. Αυτό. Okay, άρα ουσιαστικά είχες γνώσεις. Mm. Άρα σου ήταν και πιο εύκολο ενδεχομένως να πεις ότι αυτό το premium που πληρώνω στο Heroku για να μου κάνει κάποια πράγματα πιο εύκολα μπορώ να το προσπεράσω γιατί έχω ήδη κάποιες γνώσεις, οπότε μπορώ να τις εκμεταλλευτώ απλά. Οκ. Mm-hmm. Okay. Σωστά. Και ωραία, πώς πήγε αυτή, δηλαδή, θες να μας μιλήσεις λίγο για τη μετάβαση από το Heroku στο AWS, τι προβλήματα είχατε, τι καλύτερα βρήκατε λίγο πάνω κάτω. Ναι. Σε πρώτη φάση, με το Docker και τους containers μπορώ να διαχειρίζομαι αρκετά καλύτερα εν τέλει mm-hmm. την εφαρμογή μου. Οπότε, εντάξει, τότε δεν έπαιξα με Kubernetes, είχα μόνο Swarm. Οπότε, ξέρεις τι γίνεται, δεν ήταν τεράστια να σου πω είναι αλήθεια η αλλαγή, επειδή το Heroku, τώρα που κιόλας το σκέφτομαι, είναι σαν Swarm, απλά δεν βλέπεις ότι είναι Swarm και απλά mm-hmm. κάνεις deploy κάτι, αυτός στο λέει Dino, εσύ ξέρεις πλέον ότι είναι container. Okay. Οπότε εν τέλει η διαφορά δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μη φαντάζεσαι. Αυτό που όντως βόλευε ήταν το ότι είχα πολύ μεγαλύτερο control στο πώς θα κάνω scale up και down. Okay. Δηλαδή εκεί ήταν εγώ που παρατήρησα τη μεγαλύτερη διαφορά. Κατά τα άλλα, γιατί ας πούμε είχα την Postgres του Heroku που εν τέλει είναι RDS, δεν άλλαζε κάτι φοβερό. Οπότε έκανα migrate απλά στην RDS και όχι την Heroku RDS. RDS ουσιαστικά είναι η managed Postgres και MySQL που δίνει το AWS. Άρα ουσιαστικά σου δίνει ένα database service. Λες θέλω μια βάση, πληρώνεις και στη φτιάχνει. Είναι... Στη φτιάχνει και στην κάνει maintain, αυτό είναι που δεν θέλω να κάνω maintain βάσει. Okay. Ναι, κανένας δεν θέλει. Το έχω ξαναπεί αυτό, νομίζω. Και τι άλλο. Είχαμε S3, εντάξει. Ούτως ή άλλως δηλαδή είχαμε S3, δεν ήταν ότι έκανα κάτι migrate εκεί πέρα. Το άλλο που με βοήθησε ήταν ότι με τα logs από το Heroku δεν τα πήγαινα CloudWatch πιο πριν. Mm-hmm. Ήταν τα Heroku logs με third party υπηρεσίες. Φαντάζομαι δεν θυμάμαι καν πώς λέγονταν. Νομίζω μία ήταν η Rollbar, αλλά okay. μπορεί και να μην θυμάμαι πολύ σωστά. Έχει πολλές για να στέλνεις τα logs. Ναι, νομίζω εκείνη που είχα επιλέξει τότε ήταν νομίζω η Rollbar. Mm-hmm. Τι ήθελα να πω, ναι, οπότε με το Docker απλά, ξέρω εγώ, μου μάζευε στα containers, log groups του CloudWatch όλα τα logs, μπορούσα να κάνω πιο εύκολα debug, έχω την ιστορικότητα που θέλω, μπορώ να κάνω traceback όπως θέλω, eventually μπορούσα να πετάω data σε S3 buckets εκτός από logs, δηλαδή για περαιτέρω ανάλυση κτλ. Αυτό. Έχω απλά την εντύπωση ότι αν ήμουν ακόμα σε Heroku, εκτός ότι θα πληρώναμε αρκετά παραπάνω, ίσως να μην διαχειριζόμασταν πολύ βολικά με βάση αυτά που θέλουμε εμείς το scaling του service γενικά. Okay. Επίσης, εμείς χρησιμοποιούσαμε και Celery για background tasks και τέτοια, όπου κάποια ήταν scheduled κτλ. Και επειδή, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, τα μηχανήματα του Heroku που δεν είναι τα free, τα hobby και μετά πάει στα P, νομίζω, από το professional. Ναι, σωστά, από το performance. Performance. Εάν νομίζω ότι δεν μπορείς να έχεις άλλη κλάση στο ένα Dyno, ας πούμε, και μετά, ας πούμε, στο Django App, στο API,
Α, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Ήθελες να έχεις δυνατά μηχανήματα στο ένα και αδύναμα στο άλλο, αλλά δεν μπορούσες. Ακριβώς. Μπορεί δηλαδή να είχα 20 background tasks ανά ημέρα. Δεν υπάρχει λόγος να έχω ένα μεγάλο dedicated performance, ξέρω εγώ, dyno ή κάτι τέτοιο. Αυτό. Οπότε με τους containers μπορούσα απλά να διαχειριστώ. Σου έδωσε δηλαδή ευελιξία ουσιαστικά στον τρόπο που μπορούσε να δομήσει την εφαρμογή σου, ώστε η εφαρμογή σου να μπορέσει να καλύψει ακριβώς ανάγκες που είχες, δηλαδή. Ακριβώς. Sorry, ολοκλήρωση. Όχι, δεν είχα κάτι. Η Detectify που δουλεύει τώρα, με τι ασχολείται, τι κάνει? Είναι web vulnerability scanner. Δηλαδή παίρνει ένα public web endpoint και κάνει την δουλειά ενός security researcher, αλλά αυτοματοποιημένα. Πώς δουλεύει γενικά αυτό? Δηλαδή, αν εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω Detectify αύριο για τα προϊόντα μου. Φαντάσου ότι είσαι ένας, ξέρω εγώ, είσαι ένας security researcher, είσαι ένας white hat hacker και θέλεις να δεις τις ευπάθειες που έχει π.χ. η Microsoft. Ωραία. Δεν ξέρεις κάτι άλλο, εννοείται ότι δεν μπορείς να δεις κωδικά του ή κάτι τέτοιο. Σκέψου bug bounty από την απέξω μεριά. Δηλαδή, δεν παίρνεις access πουθενά. Απλά το πολύ πολύ να σου δώσουν access σε κάποιο internal network, ώστε να δεις και το staging, ως εκεί. Ωραία, άρα ουσιαστικά... Δεν ξέρεις δηλαδή σε τι τρέχει. Εννοείται ότι θα προσπαθήσεις να κάνεις fingerprinting μόνος σου για να αναγνωρίσεις την τεχνολογία που είναι το API, ας πούμε, το web application, αλλά οι ίδιοι δεν στο λένε. Αυτό. Επομένως, εσύ, αφού κάνεις fingerprinting, θα πρέπει ανάλογα με την έκδοση, δηλαδή μην πας να τρέξεις vulnerability στη Python, π.χ. στο WordPress, από αυτή την άποψη. Δοκιμάζεις από το vulnerability inventory όλα τα PHP, ας πούμε, vulnerabilities που ξέρεις ότι δυστυχούν σε αυτή την έκδοση και βλέπεις ποια περνάνε, ποια δεν περνάνε. Ουσιαστικά, όταν θες να δεις, να ελέγξεις από τη μεριά της ασφάλειας μια εφαρμογή, έχεις δύο τρόπους. Έχεις είτε να έχεις όλο τον κώδικα, είτε να θεωρήσεις την εφαρμογή ένα μαύρο κουτί. Ακριβώς. Και να δεις αν ένας οποιοσδήποτε hacker, ας πούμε, στον κόσμο θα μπορούσε να μπει στην εφαρμογή σου. Γιατί είχαμε κάνει μια φοβερή ανάλυση πριν λίγο καιρό για την ασφάλεια. Θα βάλουμε και linkάκι κάτω για το πώς μπορείς να προστατευτείς. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα έξτρα εργαλείο που σου λέει ότι κάθε εβδομάδα, μέρα, ώρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, υποθέτουμε κάποια επανεπισημότητα, θα προσομοιώσει έναν hacker ουσιαστικά αυτόματα. Θα προσπαθήσει να μπει στην εφαρμογή σου ή να βρει κάποιες... Να κάνει detect τα vulnerabilities και να κάνει report. Αυτό. Και απλά αντί για να σου πάρει τη βάση και να την βάλει στο ίντερνετ, επειδή είναι ουσιαστικά δουλεύει μαζί σου, είναι δηλαδή μια υπηρεσία που πληρώνεις, θα σου πει ότι ξέρεις τι, έχεις αυτά τα κενά ασφαλείας κλείστα. Οπότε, στην ουσία, επί 2014, με το που βγήκε το Heartbleed, στην ουσία εσείς θα πηγαίνει, άμα εγώ χρησιμοποιούσα Detectify, θα πήγαινε να κάνει τέτοια HTTPS connections στο server μου. Δηλαδή έχει κάποια recipes τα οποία είναι αυτοματοποιημένα, μάλλον είναι κώδικας. Άρα εσύ όμως είπες ότι δεν είσαι στην ομάδα που ουσιαστικά φτιάχνει αυτές τις επιθέσεις. Όχι. Λογικά έχετε μια ομάδα από security experts ή τέλος πάντων από ανθρώπους που ασχολούνται με την ασφάλεια, οι οποίοι πάνε και λένε, ξέρεις τι, ψάχνουν συνεχώς για καινούργια προβλήματα. Συνεργάζονται και με crowdsource hackers, δηλαδή ας πούμε υπάρχει το Detectify Crowdsource που είναι μια πλατφόρμα που εγγράφονται ας πούμε οι white hat hackers και οι researchers και όταν κάνουν detect ένα vulnerability το στέλνουν εκεί, γίνεται validate εσωτερικά από τους αρμόδιους και μετά γίνεται integrate, δηλαδή στα scanning engines. Okay. Αλλά εσύ όμως δεν είσαι αυτό το κομμάτι της εταιρείας. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το τι κάνεις, ας πούμε, ποια είναι η καθημερινότητά σου? Πας το πρωί, πίνεις καφέ. Ναι. Ο καφές δεν είναι τόσο ωραίος στην Ελλάδα. Και μετά... Εννοείται πως είναι πάρα πολύ καλύτερος. Στη Σουηδία ο καφές. Ναι, είναι φημισμένο ότι πίνουν πολύ καφέ και τον κάνουν πολύ δυνατό. Εντάξει, καλώς. Τι πίνουνε? Drip coffee. Α, γαλλικό, οκ. Okay. Ναι. Συγγνώμη, πίνετε γαλλικό καφέ, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να βγει σε καπουτσίνο, ξέρω εγώ. Ναι, καπουτσίνο ο οποίος γίνεται φερέντο, ξέρω εγώ, στα πρώτα δύο λεπτά. Έχουν παγώσει γάλατα, όλα παγωτό, Όχι, εντάξει, σταματάω πάλι. Θα πω άλλες δύο-τρεις κακίες και θα σταματήσω. Ένα μικρό σπάμ, επειδή το πέταξε. Τι θερμοκρασία χτυπάει τώρα, Γενάρη? Τώρα, στην αρχή του Γενάρη είναι, ξέρω εγώ. Τώρα νομίζω δεν έχει πολύ κρύο. Πρέπει να έχει 2, 3, 4, 5 βαθμούς. Α, δεν έχει μείον 10 τώρα, ρε παιδί. Τώρα, στο τέλος του μήνα, λένε ότι θα έχει περίπου μείον 10. Και μετά το Φεβρουάριο θα έχει πιο. Θέλω να μου στείλει, άμα σου τύχει αυτό που λένε όλοι, ότι άμα βγει έξω με τέτοιο κρύο και δακρύζει, παγώνει το δάκρυ εδώ. Ναι. Ή ότι πετά το νερό από το παράθυρο και ώσπου να φτάσει κάτω έχει γίνει. Ναι. Υπάρχει διαφήμη. Ναι, ναι. Αυτό υπάρχει και βίντεο. Αλλά θέλω να ενημερωθώ στο Twitter, άμα συμβεί αυτό. Okay, βεβαίως. Οπότε επιστρέφουμε στον κώδικα, επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Ωραία, οπότε ποια είναι η καθημερινότητα του Κώστα, ρε παιδί μου? Πα εκεί πέρα,
ποια είναι η υπευθυνότητά σου, ενδεχομένως ποιο είναι το κομμάτι της εφαρμογής που πιάνεται, ενδεχομένως και ό,τι μπορείς να, αν μπορείς να μοιραστείς κάτι από το πώς είναι στημένη η αρχιτεκτονική, ας πούμε, της εφαρμογής ή έστω σε υψηλό επίπεδο, δεν ξέρω πώς είναι. Καταρχάς, χρησιμοποιούμε Golang για όλο το backend. Στην ουσία, θα μιλήσω μόνο για τη δική μου ομάδα και για τα κομμάτια που γνωρίζω, γιατί είναι αρκετά μεγάλο προϊόν και complex. Εμείς ουσιαστικά το μόνο που κάνουμε είναι ότι φτιάχνουμε ένα πολύ μεγάλο API που το κάνει consume εν τέλει η ομάδα του web, ας πούμε, που διαχειρίζεται τα του dashboard, website κτλ. Okay. Η αρχιτεκτονική είναι σε microservices, οπότε το κάθε τι που φτιάχνουμε είναι organized σαν ένα μικρό ή λίγο μεγαλύτερο Golang project. Πάνω κάτω αυτά γίνεται deploy σε Kubernetes και... Α, έχετε κύκλους να κάψετε χωρίς λόγο. Ορίστε. Α, γιατί είναι το VS, λέει, φαντάζομαι. Όχι, όχι, εντάξει. Σταματάω, δεν μπορώ. Απλά λέω κακίες σήμερα για κάποιο λόγο. Εμένα μου λέω ότι επειδή ρε παιδί μου το Kubernetes γενικότερα και κύκλους χωρίς λόγο συνήθως. Επεξεργαστικούς κύκλους. Εντάξει. Όχι, εντάξει, σταματά. Όχι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και αν όντως μου λες ότι έχετε πολλά microservices κλπ. Σίγουρα υποθέτω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους έχετε επιλέξει. Πώς πάει αυτό με τα microservices γενικά? Πολύ καλά. Βασικά, όταν λέμε πολλά. Εσύ με πόσα ασχολείς, ας πούμε? Εγώ ασχολούμαι με περίπου 20. Okay. Συνολικά είναι. Η ομάδα. Τι 20 microservices, συγγνώμη τώρα. Η ομάδα. Είναι η ομάδα που κάνει own. Και τα 20 είναι σε όλη την ομάδα, ή ας πούμε για παράδειγμα η ομάδα έχει 40, αλλά εσύ. Η ομάδα τα έχει όλα. Το ownership δηλαδή όλων των microservices είναι στην ομάδα μου. Ωραία. Εγώ έχω ακουμπήσει περίπου 20. Okay. Έχω φτιάξει 2, έχω ακουμπήσει περίπου 20. Okay. Ακουμπήσει σημαίνει από αλλαγές μέχρι τύπου έφυγε ο ένας developer, ας πούμε, και κάποιος πρέπει να αναλάβει το ownership ενός καινούριου service. Οπότε. Γίνεσαι εσύ onboard σε αυτό και το αναλαμβάνεις και εκεί μετά. Ρε παιδί μου, στο production δεν σου δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό το ότι έχεις ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά κατανεμημένο, δηλαδή πράγματα τρέχουν παντού και μιλάνε μεταξύ τους πάνω από το δίκτυο και μέχρι να φτάσει, δηλαδή ζητάει ο χρήστης της εφαρμογής κάτι, οποιοδήποτε, όχι απαραίτητα αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτό περνάει από 200 services μέχρι να φτάσει κάπου, κάπου συμβαίνει κάτι και μέχρι να φτάσει πάνω. Εντάξει, εσύ γίνεται αυτό. Υπάρχει RabbitMQ. Όχι, δεν λέω γιατί ο performance, λέω ότι κάτι πάει στραβά, είναι δύσκολο να κάνεις το traceback. Ναι, ή να ενημερώσεις σωστά το χρήστη. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για να κάνεις transactions και όλο αυτό να είναι, δηλαδή να πεις ότι... Ωραία, μισό. Για να ενημερώσεις το χρήστη, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. UX, designers, web team κανονίζουν τα δικά τους. Right. Εγώ λοιπόν δεν έχω... Εγώ στην καλύτερη περίπτωση ξέρω ότι όταν υπάρχει πρόβλημα, το API μου θα πει ότι υπάρχει error. Μέχρι εκεί. Okay. Τώρα το πώς θα το διαχειριστούν από μπροστά, δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ότι βασικά... Πάντως για να κάνω traceback, απλά αυτό υπάρχουν... Τι χρησιμοποιείτε? Prometheus, okay. Grafana και υπάρχει και άλλο ένα implementation, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Χρησιμοποιείτε κάτι τύπου Open Tracing? Ναι. Okay. Ναι. Το Open Tracing βασικά. Jagger, νομίζω λέγεται. Το Jagger είναι. Ναι. Είναι και αυτά τα σχετικά τα περίεργα. Γέγια. Ουσιαστικά το Open Tracing τι είναι? Είναι μια. Δεν θα το έλεγα τεχνολογία, θα το έλεγα μια σύμβαση. Ναι. Μια σύμβαση, ναι. Μια σύμβαση για το πώς μπορεί ουσιαστικά όταν για ένα request ενός χρήστη, ο χρήστης θέλει να δει ένα dashboard. Ουσιαστικά αυτό το request θα ακουμπήσει, όπως λέγαμε πριν, αρκετές υπηρεσίες μέσα σε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα. Άρα, ουσιαστικά υπάρχει ένας τρόπος να έχεις ένα trace ID, όπως λέει, δηλαδή ένα αλφαρυθμητικό τυχαίο, το οποίο ακολουθεί αυτό το request καθώς ταξιδεύει μέσα στην εφαρμογή. Και άρα, εσύ μπορείς να δεις, για παράδειγμα, ότι δεν έχεις την πληροφορία ότι το request αυτό έκανε ένα δευτερόλεπτο, έπρεπε να κάνει 500 millisecond. Έχεις την πληροφορία ότι έκανε ένα δευτερόλεπτο, αλλά μπορείς να δεις, για παράδειγμα, πόσο χρόνο πήρε σε κάθε υπηρεσία που ακούμπησε, σε ποια υπηρεσία ουσιαστικά βγήκε το σφάλμα το οποίο τελικά επέστρεψε μπροστά και ούτω καθεξής. Άρα, ουσιαστικά όταν έχεις τέτοιες αρχιτεκτονικές, είναι μάλλον μονόδρομος, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείς κάποιος να το κάνεις. Να έχεις μια τέτοια. Το open tracing μπορεί να, είναι αυτό, να μην είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, να είναι κάτι άλλο, αλλά κάτι πρέπει να έχεις το οποίο να μπορείς να ακολουθεί όλη την πορεία της εξέλιξης ενός request. Οπότε, γενικότερα. Έχεις μπει, ας πούμε, στο monitoring, έχετε monitoring, dashboards που βλέπετε, πώς το κάνετε?
Ναι, βασικά σε κάθε service που φτιάχνεις, αναλαμβάνεις και το monitoring που θα υπάρχει σε αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνω setup το τι metrics να μαζεύω κτλ. Και επίσης να το κάνω monitor σε ένα γραφάνα screen που θα φτιάξω για να παρακολουθώ τα δικά μου, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και υπάρχει και, εντάξει, υπάρχουν μετά και η κλασική μεγάλη οθόνη, ξέρεις, στο developer. Α, έχετε, τέτοια, ωραία. Ναι, όπου εντάξει. Ρίχνεις μια ματιά, ρε παιδί μου, πώς περνάς. Βάζεις χρωματάκια, πρασινάκια. Κάτσε να δούμε πώς είναι ο σερβερ μας σήμερα. Εντάξει, άμα τη βλέπεις από μακριά, ότι είναι όλα μέχρι πορτοκαλί. Καλά είναι. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Στο κόκκινο αγχώνεις δηλαδή. Στο κόκκινο πας λίγο πιο κοντά, βλέπεις τι συμβαίνει. Ούτε στο πορτοκαλί δεν πας κοντά, δηλαδή. Στο πορτοκαλί, ρε παιδί μου, θα το ανοίξει στον υπολογιστή σου. Εντάξει, θα δεις. Ξέρεις περίπου τι είναι τι, οπότε αν δεις ότι τελειώνει ο δίσκος, εντάξει, ανοίγεις ένα ίσου στους infra να μεγαλώσουν το δίσκο, εντάξει. Έχει χρειαστεί να κάνετε κάτι το οποίο είναι transactional μεταξύ πολλών microservices, δηλαδή να θέλω εγώ κάτι να ξεκινήσει από εδώ, να περάσει από 5 υπηρεσίες στο δίκτυο, να φτάσει κάπου και να ξέρω ότι είτε αυτό ολοκληρώθηκε εντελώς, είτε δεν έγινε τίποτα στο ενδιάμεσο. Υπάρχει τέτοιο σενάριο ή όχι σε εσάς? Γιατί αυτό θα έχει μια τεχνική δυσκολία δηλαδή. Δεν ξέρω αν το μετράμε. Είμαι σίγουρος ότι γίνονται τέτοια transactions. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχω πέσει πάνω σε κάποιο τέτοιο. Δεν έχει χρειαστεί να υλοποιήσει κάτι δηλαδή, τέτοιο. Ναι. Να πει ότι εγώ θέλω αυτά να περάσω 5 services και θα γίνουν όλα ή δεν θα γίνει τίποτα. Ωραία, όχι. Ναι. Τουλάχιστον στα services που έχω δουλέψει εγώ. Ξέρεις τι, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εάν έπρεπε να το κάνω σήμερα, ας πούμε, αυτό, νομίζω ότι ο τρόπος που θα ακολουθούσα right away, δηλαδή χωρίς να κάνω provision extra, infrastructure κτλ. Ή δεν ξέρω, κάποιο intermediate, middleware ή κάτι τέτοιο, μέσω του logging, ας πούμε, εγώ θα πήγαινα. Εάν ήθελα δηλαδή για μία φορά να δω εν τέλει τι έγινε, αυτό εννοείς? Όχι, αν θα θες να έχεις visibility γενικά. Όχι, να μπορείς να επιβάλλεις τον κώδικα. Ναι. Ότι ή αυτό θα γίνει. Atomic, ας πούμε, transactions. Αυτό εννοείς. Microservices. Φτιάχνω ένα καινούργιο project, ας πούμε, ξέρω εγώ, έστω ότι χρεώνεις ένα project. Ωραία. Άρα πρέπει να πάω στο billing microservice και να του πω χρέωσε 5 δολάρια τον πάρει. Μετά αυτό το κάνω αυτό, να πάω να φτιάξω ένα καινούργιο project. Μετά αν έχετε τέτοια σενάρια και αν ναι, πώς θα διαχειρίζεστε. Κάνεις τον λογική για rollbacks. Okay. Αυτό είναι. Άρα το κάθε microservice πρέπει να μπορεί να κάνει και rollback. Επίσης. Ναι, στα κομμάτια που χρειάζεται και πρέπει και σου είναι χρήσιμο και. Ναι. Αλλά είναι. Είπα custom, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει ένα guideline, ας πούμε, ότι ναι, μόλις φτιάχνεις microservice, θα κάνεις και το rollback, ας πούμε, logic, ξεκίνα και τα σημεία. Το feature spec, δηλαδή, που φτάνει στα χέρια σου, εννοείται δεν σου περιγράφει κάτι τέτοιο. Αυτά. Μάλιστα. Ναι. Ένα άλλο που με ενδιαφέρει πολύ και ήθελα να ρωτήσω πώς το κάνετε, άκουσα βασικά καθώς μιλούσα ότι μίλησες για infrastructure engineers, άρα είναι κάποιοι μηχανικοί οι οποίοι ασχολούνται με την υποδομή της υπηρεσίας και εσύ είσαι ένας, είσαι μάλλον καθαρά developer, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχεις το όνομα. Εγώ συγκεκριμένα βρίσκομαι στη μέση. Είμαι στη μέση του infrastructure και του development. Okay. Ανήκω στην ομάδα των developers, αλλά είμαι σαν ο συνδετικός κρίκος, ξέρω πώς μπορεί να λέγεται. Okay. Είμαι στην ομάδα των developers, αλλά ασχολούμαι αρκετά με infrastructure. Δηλαδή, προσπαθώ να, όταν οι developers θέλουν κάτι από το infra, να μην πηγαίνουν κατευθείαν στο infra. Mm-hmm. Γιατί πηγαίνουν διάφορες ομάδες για ακόμη διάσκοπους λόγους, να έρχονται σε μένα, να το βλέπουμε, μήπως να το αντιμετωπίζουμε μόνο μας, αλλιώς να πάμε στο infra. Okay. Άρα, έχετε ένα Kubernetes cluster, ή πολλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το οποίο υποθέτω με αυτό δεν μπλέκεσαι καθόλου εσύ. Δεν είναι. Όχι, μπλέκω. Στο πώς στείνεται. Και πώς τρέχει. Ωραία. Στο πώς γίνεται administrator, ας πούμε, όχι, δεν εμπλέκομαι καθόλου. Εσύ έρχεσαι και ουσιαστικά βοηθάς τους developers ενδεχομένως ή μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Από operators και πάνω, εγώ είμαι. Okay, άρα, εγώ θέλω να φτιάξω ένα Kubernetes object, ένα deployment για παράδειγμα, το οποίο θα περιγράφει ότι η εφαρμογή μου θα γίνει deploy με αυτόν τον τρόπο, bla bla bla, και θα το στείλει στο Kubernetes για να γίνει deploy. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχετε έλεγχο σαν developers ή έχουν έλεγχο οι operations? Όχι, εμείς. Όταν κάνεις το τελικό MR για να γίνει deploy σε οποιοδήποτε Kubernetes cluster, πρέπει να έχεις και τα chart files, γιατί είναι, επειδή λειτουργεί με Helm. Okay. Και γίνονται installs and packages, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να έχεις τα απαραίτητα αρχεία προκειμένου να γίνει και το deployment αυτό. Okay, ίσα. Και μίλησε και για Helm, και τώρα ίσως. Τώρα έχουμε πει πολλούς αριθμούς. Packet manager για Kubernetes. Εντάξει. Αλλά η ερώτηση δικιά μου είναι το Helm chart. Έχει, ας πούμε, για παράδειγμα η εταιρεία και έχει πει ότι αυτό είναι το Helm chart το οποίο χρησιμοποιούμε. Δεν το ακουμπάω. Και εσύ πας απλά και πειράζεις κάποια values, τα οποία κάνουν απλά πάνω σε αυτό. Άρα ουσιαστικά
για να προσπαθήσω να κάνω μια γρήγορη αναλογία χωρίς να φάω ένα επεισόδιο να μιλάω για το Helm. Ουσιαστικά το Helm Chart τι λέει, έχει μια προδιαγραφή, έχει ένα, σαν ένα template θα το λέγαμε, το οποίο λέει πώς περίπου γίνεται διπλό μια εφαρμογή στην κάθε εταιρεία. Άρα μια εταιρεία μπορεί να έχει 2-3 τύπους Helm Charts ενδεχομένως ανάλογα τις ανάγκες της. Και ουσιαστικά εσύ για να το χρησιμοποιήσεις πας και λες ότι θέλω να πάω και να αντικαθιστήσω την τιμή για παράδειγμα του image. Δηλαδή το τι θα γίνει deploy. Προφανώς δεν γίνονται όλες τις deploy εφαρμογές με τον ίδιο κώδικα. Άρα πας και βάζεις το δικό σου κώδικα μέσα. Ή λες ότι αυτό το microservice τρέχει από 3 έως 15 replicas, ενώ το άλλο τρέχει από 2 έως 5, ξέρω. Άρα ουσιαστικά πας και αλλάζεις κάποια, κάνεις configuration σε κάποια σημεία, ώστε να μπορέσει να γίνει πιο γρήγορο. Άρα αυτό που καταλαβαίνω για να κάνω και το wrap-up. Φτιάχνει η ομάδα των operations ενδεχομένως ή τον system ή τον infra ή κάποιον. Για πες τι. Ένα Helm chart, το βασικό. Ωραία. Το βασικό το. Ναι. Το έχει φτιάξει, το διαχειρίζεται και το κάνει extend ή infra ομάδα. Η infra ομάδα. Οπότε ουσιαστικά κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως είναι και αλλαγές ασφαλείας με το που αλλάξει το chart στο επόμενο deployment γίνονται deploy across σε όλη την εταιρεία. Και μετά ουσιαστικά οι developers πάνε και πειράζουν κάποια values ώστε κάποια εφαρμογή να έχει τα δικά της, ας πούμε. Ο ορισμός αυτού του Helm chart βρίσκεται μέσα στο repository του κώδικα ή το έχετε αλλού? Μέσα στο repository. Οπότε εσείς δεν πειράζετε κατ' αρχία. Σε συγκεκριμένο directory. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Και απλά εσείς έχετε μια σύμβαση και λέτε, υπόσχομαι εγώ Κώστας ότι μέσα σε αυτό το βάκελο δεν πρόκειται να δείτε ποτέ κώδικά μου. Okay. Αυτό. Ναι, καλά. Δεν έχω δοκιμάσει να βάλω και ποτέ Go αρχείο μέσα στο. Όχι, okay. Ότι θα πας να πειράξεις ενώ εσύ τον ορισμό. Α, μισό. Ο ορισμός όπου εν τέλει θα βάλω και τα values όπου θα βάλω. Όχι τα values, το άλλο λέω. Μισό. Ο ορισμός είναι ξεχωριστός. Το YAML, ναι. Όπου εν τέλει θα ορίσει το πώς θα γίνει deploy ένα service, υπάρχει μέσα σε αρχείο στο συγκεκριμένο directory όπως σου είπα. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε τον υπόλοιπο ορισμό του Helm chart. Α, ωραία, οκ. Okay. Αυτό, αυτό okay. Εννοείς. Ο core ορισμός βρίσκεται σε άλλο repo. Δεν okay. τον βλέπουμε, δεν έχουμε access. Αυτό ακριβώς είναι. Ωραία. Μάλιστα. Ναι, οπότε εγώ δεν υπόσχομαι τίποτα. Συγκεκριμένα ναι. Η infra περιμένει ότι πάμε, ό,τι μας δώσουν θα πάμε να το πειράξουμε. Okay. Δεν κάνουν το αντίθετο. Αυτό. Okay. Okay. Άρα ουσιαστικά ο ρόλος ο δικός σου είναι να βοηθάς ενδεχομένως τους υπόλοιπους μηχανικούς της ομάδας σου. Να πειράσουμε σωστό τρόπο αν γίνεται τις τιμές οι οποίες είναι διαθέσιμες από το infrastructure σας. Αλλιώς κάνετε ένα request. Ή ας πούμε, αν έχουμε ανάγκη για κάποιον custom operator, όπως έχει χρειαστεί κάποιες φορές, τους εξηγώ ή κάνουμε ένα walkthrough, ας πούμε, στο πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί ένα καινούριο value, τι κάνει, πότε, γιατί να το χρησιμοποιήσει και τέτοια. Okay. Όχι, γενικά νομίζω. Κοίτα, είναι ενδιαφέρον γιατί αναγκαστικά το κλασικό πρόβλημα που έχει είναι πώς συνεννοείται η ομάδα του infrastructure με την ομάδα των developers. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει η ομάδα και αυτές οι ομάδες είναι ομάδες και δεν είναι άτομα, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο. Και τα καθήκοντα γίνονται πολύ πιο διακριτά βασικά από ό,τι είναι πριν. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει μια τομή τόσο αυτό ξαφνικά χωρίζει, εντάξει. Και δημιουργούνται κοινωστές τριβέλ μετά. Αφού εντάξει, θα πω και τα ατακάρα τώρα, αλλά αυτό που λέμε DevOps, το κίνημα, το όπως σας πες, το ουσιαστικά είναι ένα API επικοινωνίας ανθρώπων. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, το DevOps δεν είναι εργαλεία, δεν είναι ξέρω τέτοια. Είναι ένας τρόπος να μιλήσουν άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, είναι η διαδικασία, ξέρω κάτι τέτοιο. Και εγώ, όταν με ρωτάνε τι ακριβώς είναι το DevOps, γιατί μου έχουν κάνει την ερώτηση τι ακριβώς είναι το DevOps. Είναι η λύση όλων τα προβλήματά σου. Αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι ακριβώς. Είναι μάλλον. Όταν εταιρείες βάζουν συγκεκριμένες συμβάσεις μεταξύ, ας πούμε, system administrator, που είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται αυτή η λέξη εδώ, και developers, οι οποίες όμως μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από εταιρείες σε εταιρεία. Απλά, εντάξει, γενικά σημαίνει αυτοματοποίηση, σημαίνει τέτοια, αλλά μεγάλη κουβέντα. Ναι. Κλείνει αυτό. Okay. Ήδη είμαστε μικροί εμείς. σωστά. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω, τι άλλο. Έχεις κάτι άλλο να πούμε? Όχι, εγώ είμαι πλήρως καλυμμένος. Δεν ξέρω αν θέλει ο Κώστας να πούμε. Ο Κώστας, ναι, Κώστα, είχες απορίες βασικά για το τέτοιο για το podcast στην αρχή, τι μας έλεγες? Ναι, μπράβο. Είναι βασικά εντυπωσιακό το setup εδώ πέρα, ξέρεις, με τα μικρό. Δεν έχω ξαναπάει σε podcast ή κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ήξερα καταρχάς ότι υπάρχει μικροφωνάκι ή ας πούμε αυτό με το κυκλικό φως. Με το φως. Μιλάς τα μυστικά μας τώρα. Τώρα είμαι μυστικό, θα τη γράψουμε το podcast, τελείωσε αυτό. Θα γίνει κάτι, θα φύγει στο μοντάζ. Εντάξει. Είναι ενδιαφέρον το setup, ας πούμε. Έβλεπα πριν που κάνατε εκείνο το production με τον ήχο, ξέρω εγώ, και μέρες του ήχου. Εντάξει, εγώ όπως το βλέπω,
νόμιζα ότι ήταν ένα αφού λάθος. Αφού δεν το βλέπεις, αφού λες ότι πρώτη φορά, την πρώτη φορά το είδα γιατί δεν είχατε Spotify. Μετά δεν ξαναείδα. Γιατί ψάχναμε να βρούμε εργαλείο να μας φτιάχνει λίγο τον ήχο. Γιατί στα πρώτα δύο ήχος δεν είναι τόσο καλό. Ή στο πρώτο σίγουρα. Στο πρώτο δεν είναι καλό. Ναι. Κατά στο πρώτο είχαμε και ανάποδα το μικρόφωνο, το θυμάσαι. Δεν γίνεται να μπει ανάποδα το μικρόφωνο. Και εμείς έτσι λέγαμε, αλλά τα μικρόφωνα αυτά έχουν μερικές. Τέλος πάντων, άμα το έχεις ανάποδα. Άμα το περιστρέψεις 180 μοίρες κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτσε να το κάνω λίγο. Το είχαμε έτσι. Το είχαμε έτσι νομίζω στο πρώτο. Όχι, δεν το είχαμε έτσι. Το είχαμε. Ναι, και μας λέγανε πρέπει να βλέπεις το φωτάκι. Ναι, πρέπει να βλέπεις το φωτάκι γενικά. Και δεν σας παραξένεψε που εξήχε ένα καλώδιο. Όχι. Αυτό επειδή είναι βιντεοτό. Μπορεί να το βιδώσεις και το φωτάκι να κοιτάει πάνω αντί για κάτω όπως κοιτάει τώρα. Αυτό το λάθος είχαμε κάνει. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Ναι. Αλλά είχαμε βάλει το μικρόφωνο λάθος. Γενικά μαθαίνουμε κι εμείς, δεν είμαστε. Παιδιά, πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ευχάριστο. Το χάρηκες. Ναι. Τώρα σαν να το πεις. Όχι, λοιπόν, στο έλεγα και πριν off camera. Είναι πάρα πολύ άνετο και ωραίο να το προκριθείς ενώ δουλεύεις, ας πούμε. Και αν δεις ότι η συζήτηση πάει κάπου που σε ενδιαφέρει λίγο πιο πολύ κάτι τέτοιο. Πώς, έξω και το Spotify, να μην αλλάζεις tabs κτλ. Ναι, δεν το βλέπεις στο YouTube. Σωστά. Μα από ό,τι θέλω να σας δω, έρχομαι και σας βλέπω. Και εκείνος ποιος το βλέπεις. Ω, εντάξει τώρα. Σκλαβωθήκα. Ναι, και απλά πώς ξέρω εγώ. Ώσπου να έχεις λίγο παραπάνω χρόνο, μετά πάλι play και ακούς. Αν είναι το ωραίο, πραγματικά δηλαδή. Τέλεια. Αν λέγατε. Δεν κάνω teaser ή κάτι τέτοιο. Αλλά αν λέγατε ότι θα βγάζουμε 2-3 επεισόδια την εβδομάδα. Κάτσε. Αν. Να δουλέψουμε και λίγο, Ναι, να δουλέψει. Αλλά αν βγάζατε 2 την εβδομάδα. Θα τα βλέπεις. Ναι, θα τα άκουγα. Δεν ήταν ότι θα έλεγα πω έβγαλαν και δεύτερο τώρα. Εντάξει, ακούσα ένα από τα δύο. Κοίτα, ας ξεκινήσουμε το ένα. Κρατήσουμε για το χρόνο ολόκληρο. Αλλά πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ευχάριστα, είναι ενδιαφέροντα. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου κάτι που θα ήθελα να ακούσω κι άλλο. Δηλαδή, όταν είναι Παρασκευή, χαζεύω λίγο στο Twitter. Κάτι ψιλοβλέπω, ας πούμε, κάτι έκανε retweet π.χ. ο Αντώνης. Λέω, όχ, Παρασκευή σήμερα, podcast. Βάζετε τελευταία και το. Να βγαίνει σε συγκεκριμένη ώρα, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό μου του πάει, γιατί λέω τέλεια. Βγήκε τσουπ, πατάω, όχι, λέει σε ένα τέταρτο. Ναι, το κάνουμε πρεμιέρα. Θα σου πω κάτι, ναι, γιατί βγαίνει σε συγκεκριμένη ώρα. Εμείς μπορούμε να το έχουμε έτοιμο λίγο πιο πριν, λίγο πιο τέτοιο. Εντάξει. Θα μου πει γιατί το βγάζει εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Θα δούμε. Δοκιμάζουμε. Πειραματιζόμαστε. Φαντάζομαι έχετε ακόμη και marketing expert ή οτιδήποτε. Εννοείται ότι έχουμε. Έχει CMO η μικρή κουβέντα. Εννοείται ότι έχουμε marketing expert. Ομάδα ολόκληρη, επιτελείο. Όχι, εντάξει. Έχουμε ένα. Αυτά. Ευχαριστούμε βασικά πάρα πολύ που είχες κοστά. Ήταν νομίζω πολύ ωραία φασούλα. Θα το ακούσεις και όλα στο Spotify. Αλλά πέρα από το Spotify, πότε θα το ακούσεις για να το μεταξέρεις. Όχι, παιδιά, δεν το ξέρω. Αν δεν υπήρχε το Spotify, ήξερα, αλλά δεν χρησιμοποιούσα ότι υπήρχε μέσω του Apple Podcasts. Ωραίος. Την αρτότητα να τα ακούσεις, αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω τι άλλες εφαρμογές. Είσαι λίγο σκανδιναβός πάντως. Δηλαδή. Γουστάρεις Σουηδία, Spotify αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Είναι πολύ πολυκό, δηλαδή. Και όχι, το πιστεύω. Στην Αθήνα ακόμα χρησιμοποιούσα σχεδόν αποκλειστικά το Spotify. Το πιστεύω, εντάξει. Οπότε, όποιος θέλει να μας ακούσει και όχι να μας βλέπει, Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts είναι οι τρεις πλατφόρμες που έχουμε για ήχο. Ελπίζουμε, εντάξει, νομίζω. Ναι. Άμα τώρα και κανείς δεν έχει κανένα από αυτά τα τρία και YouTube. Όποιος θέλει να μας βλέπει. YouTube, για να βλέπετε και τις ωραίες μας φάτσες. Ναι. Εκτός από αυτό, παράλληλα τρέχει φοβερό κορσάκι το οποίο έχουμε βγάλει για Docker. Και θα βρείτε και link στην περιγραφή. Ναι, το οποίο βγάζουμε κάθε 2 εβδομάδες. Ένα καινούριο επεισόδιο, λίγο πιο μικρά και σε διαφορετικό φορμάτο, όχι τόσο συζήτηση αλλά καθαρά course. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε. Γενικά, ναι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και τα λέμε.